αλλά η ζωή δια είναι το υπέρστατο αγαθό. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμη. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε χθες με προσοχή τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τις εισηγήσεις των ειδικών που προσβλέπουν στην αναχέτηση της πανδημίας. Το μήνυμα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστήμη και να στηρίξουμε το συλλογικό έργο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι γιατροί και οι επιστήμονες δεν μπορούν από μόνοι τους να νικήσουν την πανδημία. Έχουν κάνει το καθήκον τους προσφέροντας στην ανθρωπότητα τα απαραίτητα όπλα. Αλλά την πανδημία μπορούν να την νικήσουν μόνον οι άνθρωποι. Οι απλοί πολίτες ακολουθώντας τις οδηγίες της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας. Θα νικήσουμε την πανδημία χρησιμοποιώντας τα αποτελεσματικά εφόδια που έχουμε στα χέρια μας. Αξιοποιώντας τα εμβόλια που σώζουν ζωές και ακολουθώντας ευλαβικά τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό διασποράς του ιού. Μόνο έτσι θα γίνει το μεγάλο βήμα για την απαλλαγή μας από τη μεγαλύτερη μάστιγα που ταλαιπωρεί τον πλανήτη τα τελευταία 2 χρόνια. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα. Τη λειτουργία όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης κανονικά στις 10 Ιανουαρίου 2022, όπως έχει ανακοινωθεί σε προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Λοιπόν, θυμίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, κατά την επιστροφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητική εξέταση rapid test διάρκειας 48 ώρων. Υπενθυμίζεται ότι η προδημοτική, νηπιαγωγία και βρεφοκομική σταθμή λειτουργούν κανονικά από τις 7 Ιανουαρίου 2022. Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητική εξέταση rapid test 2 φορές τη βδομάδα. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, τη μείωση του αριθμού των συναθρήσεων σε οικίες σε 10 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών μέχρι 12 ετών. Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, τον καθορισμό ανώτατου ορίου σε 200 άτομα για χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, γάμους και βαπτίσεις, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Υποχρεωτική εξυπηρέτηση αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι καθορίζεται στα 8 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι στους πιο πάνω χώρους απαγορεύεται ο χορός. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, τον καθορισμό ανώτατου ορίου σε 200 άτομα για εκκλησίες και χώρους θρησκευτικής λατρείας, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Υπενθυμίζεται πως, όπως ισχύει για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων την ημέρα των Θεοφανίων, οι πολίτες υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μάσκα και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την υποχρεωτική επίδειξη αποδεικτικού ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια ελέγχου του SafePass στους χώρους όπου απαιτείται,
με τους υπεύθυνους των υποστατικών επιχειρήσεων να προχωρούν στην ταυτοποίηση των στοιχείων. Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, την αύξηση του ποσοστού τηλεργασίας σε 50%. Από τις 10 Ιανουαρίου 2022, η διαμονή και η επίσκεψη σε ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά καταλήμματα, θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που άρχισαν ή ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και δεν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος που απαιτείται για τη λήψη της δεύτερης ή της τρίτης δόσης εμβολίου. Τη χορήγηση επιπρόσθετης συσκευασίας με 5 self-test στα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, οι στενές επαφές ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού ή νόσησης να υποβάλλονται την τρίτη και την πέμπτη ημέρα από την τελευταία ημερομηνία επαφής με το κρούσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test ή σε εργαστηριακή εξέταση PCR. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την απαγόρευση εξόδων διανυκτερεύσεων ενίκων από κλειστές δομές και γυροκομεία. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, την άρση της υποχρεωτικής κρατικής καραντίνας των επιβατών που προέρχονται από τις χώρες Νότια Αφρική, Ναμίπια, Λεσότο, Εσουατίνη, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Μποτσουάνα. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όσοι αφυκνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και αρνούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR, τότε θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για την περίοδο 14 ημερών και θα μπορούν να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα, νοουμένου ότι διενεργήσουν εργαστηριακή εξέταση PCR. Τα έξοδα καραντίνας και εξέτασης θα επιβαρύνουν τον πολίτη. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω που αφυκνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας τουλάχιστον 72 ώρων πρώτης αναχώρησής τους προς τη Δημοκρατία. Και τέλος, την παράταση της ισχύως των υφιστάμενων μέτρων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Σας ευχαριστώ.